την αδυναμία να τη δημοτική αστυνομία σε πολλού δήμου, αφού εκτιμώνται σε 1100 τα κενά που θα δημιουργηθούν με τον νέο τρόπο κάλυψη των θέσεων, επεσήμαναν οι δήμαρχοι κατά τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα. Όπω έγινε γνωστό, η δημοτική αστυνομία πρόκειται να ανασυγκροτηθεί μέσω τη εθελοντική επιστροφή από την ελληνική αστυνομία των πρώην δημοτικών αστυνομικών, τη υποχρεωτική επιστροφή όσων μετατάχθηκαν με την κινητικότητα και τη επιστροφή όσων έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Η παρασύσταση τη Δημοτική Αστυνομία και στο Δήμο Χανίων προσκρούει πάνω σε πολύ σοβαρά προσκόμματα. Για τα προβλήματα αυτά, ο Δήμαρχο Τάσο Βάμπουχα απέστειλε ενημερωτική επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητική Ανασυγκρότηση Νικό Βούτσι, την οποία μεταξύ άλλων τονίζει. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε όλου του πρώην Δημοτικού Αστυνομικού, οι οποίοι μετατάχθηκαν μέσω τη διαδικασία τη κινητικότητα σε άλλε υπηρεσίε του Δημοσίου, να επιστρέψουν εθελοντικά στι υπηρεσίε Δημοτικών των Δήμων. Εάν αυτό κριθεί ότι δεν είναι εφικτό, τότε είναι ανάγκη να επιστρέψουν υποχρεωτικά όλοι οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι μετατάχθηκαν στην ελληνική αστυνομία με την οσάνο διαδικασία που προέβλεπε το άρθρο 81 του νόμου 4172-2013. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφαρμογή τη παραγράφου 3 του άρθρου 25 του υποδιαβούλευση σχεδίου νόμου, η οποία προβλέπει την μεταφορά από την ελληνική αστυνομία και εκ νέου άσκηση του νόλου των αρμοδιοτήτων τη Δημοτική Αστυνομία από του Δήμου, πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά δυσχερή σε πρακτικό επίπεδο, χωρί έναν ικανό αριθμό εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού. Από την πλευρά του, ο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων, Δημήτρη Φραγκάκη, σε δήλωσή του αναφέρει πω η επανασύσταση τη Δημοτική Αστυνομία είναι μια θετική πρωτοβουλία τη κυβέρνηση. Η επανασύσταση τη δημοτική αστυνομία είναι μια θετική πρωτοβουλία τη κυβέρνηση που μπορεί υπό προποθέσει να ξαναδώσει στου Δήμου την δυνατότητα να ασκήσουν σημαντικέ αρμοδιότητε προ όφελο των Δημοτών. Όμω το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έχει ορισμένα γκρίζα σημεία που πιστεύω ότι πρέπει να επεναξεταστούν. Το σημαντικότερο ζήτημα είναι να διασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσει να ασκήσει πραγματικά το ρόλο τη η νέα Δημοτική Αστυνομία. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν στου Δήμου όλοι οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί ή έστω να επιστρέψουν όσοι υπηρετούν σήμερα στην ελληνική αστυνομία. Επίση, θεωρώ ότι πρέπει να ξαναδεί το Υπουργείο τη διάταξη που αφορά του πρώην δημοτικού αστυνομικού που παρέμειναν στου Δήμου ω διοικητικοί υπάλληλοι, καθώ είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων. Εν ώψη τη επεξεργασία του νομοσχεδίου στη Βουλή, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να αναθεωρηθούν ορισμένα σημεία του ώστε η νέα δημοτική αστυνομία να επιτελέσει το ρόλο τη με επιτυχία. Υπενθυμίζεται πω η επιστροφή από την ελληνική αστυνομία, όπου εντάχθηκαν 1.543 δημοτικοί αστυνομικοί, είναι θελοντική. Οι 554 δημοτικοί αστυνομικοί που απορροφήθηκαν σε άλλα υπουργεία, καλύπτοντα κενά, σοφρονιστικά ιδρύματα, νοσοκομεία και άλλα, δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Ενώ 214 βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα. Τελικά προβλέπεται ότι μόνο 1.756 από του 2.864 δημοτικούς αστυνομικούς που υπήρχαν πριν θα επιστρέψουν στους δήμους